Και ευχαριστώ πάρα 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 πολύ τον φίλο και ιδιοκτήτη του Ινοποιού Τζεντιλίνη, τον Πέτρο του Μαρκαντονάτο, τον οποίο μπορεί να τον βρίσκουμε και στους αμπελώνες του τώρα και κάνει το διάλειμμα από τις εργασίες του για να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Καλημέρα, Ντόνη. Καλημέρα σε όλους. Σε πετυχαίνω στον Αμπελώνα. Αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στον Αμπελώνα, σε έναν Αμπελώνα της Μαυροδάφνης, 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και ακριβώς βλέπω τη Ζάκυνθο. Μπράβο. Για τώρα που ανέφερες. Μπράβο. Είναι, το ναυάγιο. Είναι αυτό που λέμε ότι έχεις την ωραιότερη θέα από εκεί που είσαι, γιατί βλέπεις τη Ζάκυνθο, λοιπόν. Κοίταξε κάτι, από τη δεξιά πλευρά βλέπω και το Λιξούριο που κατάγομαι, άρα και είμαι πανευτυχής αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι ακριβώς, και όσοι έχουν επισκεφτεί ή έχουν εικόνα, όντως πραγματικά είναι και μόνο αυτό που μας περιγράφει ότι είσαι μέσα σε έναν Αμπελώνα, και αυτό από μόνο του έχει μια ιδιαίτερη μαγεία. Πέτρο, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για 2-3 θεματάκια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πώς θα ήταν η Κεφαλονιά αυτές τις μέρες, στην αρχή της μεγάλης εβδομάδας, ποια έτσι έθιμα έχετε πασχαλινά εκεί. Εντάξει, τώρα γιατί είναι μια περίεργη εποχή, είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά γενικά στις κανονικές συνθήκες η Κεφαλονιά έχει αρκετό κόσμο, δεν έχει τον κόσμο της Κέρκυρας που γίνεται η Ελλάδα θάλασσα. Είναι πολύ πιο φιλική προς την οικογένεια, δηλαδή μπορείς να έρθεις και να έχεις το χώρο να διασκεδάσεις και να περάσεις όμορφα. Τα έθιμα είναι τα εντυπωσιακά έθιμα, ας πάμε τις τάμνες εκεί έξω τον Άγιο Σπυρίδωνα, στην πλατεία μας, εκεί στην πλατεία Καμπάνας. Δεν είναι όμως τόσο έντονα όπως είναι της Κέρκυρας. Είναι πολύ πιο χαλαρά, πιο φιλικά, πιο οικογενειακά και πιο έτσι, ανέμενα, να πω την αλήθεια. Πώς τώρα με την, με την πανδημία δυστυχώς έχουν περιοριστεί τα πράγματα και θα περάσουμε πολύ οικογενειακά από ό,τι φαίνεται. Πώς βιώνει ένας ηνοποιός, ένας αμπελουργός, πώς βιώνει όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας? Κοίτα κάτι, σαν αμπελουργοί μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, διότι οι δουλειές στο αμπέλι τρέχουν καθημερινά, υπάρχει δεν υπάρχει πανδημία. Δυστυχώς εμπορικά είναι το πρόβλημα, γιατί επειδή εξαρτάται η δουλειά μας και από τον τουρισμό και την εστίαση, εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα καρσιά μας τόσο εύκολα όσο τα διαθέταμε όταν ήταν οι κανονικές συνθήκες. Οι εργασίες κανονικά συνεχίζονται στα μπέλια χωρίς καμία έκπτωση ποιότητα και στις εργασίες. Τώρα όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι με την ανοίξη αγορά θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε στον καταναλωτή ότι κρατήσαμε την ποιότητα ψηλά ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Το Ινοποιείο, το Τζεντιλίνη, είναι ένα επισκέψιμο Ινοποιείο και χιλιάδες κόσμος που επισκέπτεται την θερινή περίοδο την Κεφαλονιά έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί, να μάθει πολλά πράγματα από την ιστορία έως και τον τρόπο της καλλιέργειας. Πώς ήταν το περσινό καλοκαίρι και όλη αυτή η περίοδο που εσύ που είχες συνηθίσει να βλέπεις αυτά τα χαμόγελα και τον κόσμο δεν υπήρχαν? Κοίταξε κάτι, εμείς ανοίξαμε πέρυσι γύρω στα μέσα Ιουλίου που μας δώσαν την ευκαιρία να ανοίξουμε το επισκέψιμο. Γενικά η σεζόν μας είναι μόνο 6 μήνες και ανοίγουμε από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Τώρα με την περσινά, με τα περσινά δεδομένα, αυτό το δίμηνο που ανοίξαμε είχαμε αρκετό κόσμο, αλλά είχαμε κρατήσει πάρα πολύ τις αποστάσεις και όλα τα πρωτόκολλα που έπρεπε να κρατήσουμε. Ήταν λίγο ασυνήθιστο, πέραμε τα μέτρα τα κατάλληλα και θεωρώ ότι μπορώ να σου πω ότι επειδή ήμασταν λίγοι και καλοί και εκλεκτοί, δώσαμε πολύ περισσότερο έμφαση στο προσωπικό κομμάτι, δηλαδή να δείξουμε το πάθος μας μέσα από τα καρδιά μας one on one, ξέρετε, face to face. Mm-hmm. Το ίδιο περιμένουμε και φέτος, αλλά αυτή είναι και η λογική μας ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει όταν κάποιος επισκέπτεται εδώ να μην νιώσει ότι είναι να έρχεται σε ένα μπάρ, σε ένα wine tasting area το οποίο είναι απρόσωπο. Έρχονται το εκπαιδευμένο προσωπικό, έρχεται ένα μέλος από την οικογένεια πάντα και προωθεί τα κρασιά και μιλάει για τους αμπελώνες, για το πάθος και για όλο αυτό που κάνουν εδώ πέρα. Και φυσικά έχει και τη δυνατότητα να περπατήσει μέσα στον χώρο, ώστε να μπορεί να το νιώσει και να βιώσει την ενέργεια που βγάζει αυτό το νησί και αυτός ο αμπελώνες μετά. Άρα έχει αλλάξει λίγα και πιστεύουμε ότι θα επανέλθουμε γρήγορα όμως τα φυσιολογικά. Ποιες είναι οι ποικιλίες που καλλιεργείται?
Κοίτα, εμείς είμαστε τώρα, η περιοχή που την οποία είναι στις Μηνιές, είναι λίγο έξω από το αεροδρόμιο, κοντά στο εργοστόλι. Εδώ καλλιεργούμε, έχουμε το μεγαλύτερο ενιαίο αμπελόνα μαυροδάφνης. Ο κόσμος ακούει μαυροδάφνη και νομίζει ότι θα πιει κάποιο γλυκό κρασί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περισσότερος που ακούει μαυροδάφνη έχει στο μυαλό του αυτό που πίνει στο καρναβάλι στην Πάτρα, στον δρόμο. Ναι, ναι, όχι, όχι. Εδώ ακόμα, παρόλο που έχουμε μια ονομασία προέλευση για φτιάχνουμε γλυκό κρασί από τη μαυροδάφνη, εμείς στο Τζεντιλίνι αλλά και, και η περισσότερη παραγωγή στο νησί εινοποιούμε τη μαυροδάφνη στη ξηρή της εκδοχή, η οποία δίνει κρασιά τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχουν, είναι φιλικά προς τον καταναλωτή, έχουν μαλακές φανίνες, δηλαδή είναι πολύ, πολύ βελούδινα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε κρασί το οποίο να το πίνεις φρέσκο ή να αφήσεις κάποιο κρασί μέσα σε κάποια βαρέλια και να το πίνεις και πιο παλαιωμένο. Άρα στις Μηνιές καλλιεργούμε τη μαυροδάφνη και έχουμε και περίπου 50 στρέμματα ρομπόλας, το οποίο είναι η ναυαρχίδα λευκής ποικιλίας στο νησί. Σε μια άλλη περιοχή που είναι προς τον Άγιο Γεράσιμο, προς τα Ομαλά. Είναι πάνω στα ορεινά. Το κρασί, το εμφιαλωμένο, έτσι να το χαρακτηρίσω έτσι για να το ξεχωρίσουμε από το χύμα, έχει αρχίσει και βρίσκει τη θέση του στο τραπέζι του Έλληνα. Πιστεύω ναι. Το θέμα είναι ότι πάντα υπάρχει νοοτροπία ότι το χύμα κρασί είναι το σπιτικό κρασί, το οποίο είναι ένα μεγάλο μύθος και μπορώ να πω ότι καμιά φορά αν υπάρχει επώνυμο χύμα κρασί, είναι πολύ πιο ασφαλές από ένα κρασί χύμα το οποίο μπορεί να ρίξει ένα μπουκάλι του νερού σε κάποια λαϊκή αγορά. Θεωρώ ότι το εμφιαλωμένο έχει πιάσει, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό. Εμείς, να φανταστείτε, δεν παράγουμε ούτε ένα λίτρο χύμα κρασί, όλα μπαίνουν σε μπουκάλι. Και νομίζω ότι μπορώ να πω ότι το 2021 δεν πάμε άσχημα το θέμα του εμφιαλωμένου. Πάμε καλά. Η εστίαση πάει καλά το κομμάτι του εμφιαλωμένου κρασιού. Το πρόβλημα είναι ότι ο τουρίστας και καμιά φορά ο εστιάτρος, εκεί θα κράξουμε λίγο τους εστιάτρες. Εκεί θέλω να σε πριν τους κράξεις, θέλω να κάνω την επόμενη ερώτηση. Ο επαγγελματίας της εστίασης είναι εκπαιδευμένος για να υποστηρίξει το εμφιαλωμένο, την ελληνική ετικέτα, και αυτό είναι και κάτι που μπορεί, εάν δεν είναι εκπαιδευμένος, να έχετε κι εσείς, ξέρω εγώ, μια ευθύνη ως συνοποιοί ότι αυτό θα έπρεπε κάπως να ταιριάξει σε επίπεδο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συνεννόησης. Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε στο νησί έχουμε έρθει σε επαφή με τους πελάτες μας, με τα εστιατόρια, και σίγουρα βάζουμε και εμείς το γλυφεράκι μας στην εκπαίδευση και του ιδιοκτήτη του εστιατορίου αλλά και του προσωπικού. Και ειδικά και στο κομμάτι του ξενοδοχείου, πολλές φορές κάνουμε κάποια staff training, εκπαίδευση προσωπικού, ώστε να ξέρουν πρώτον πώς να σερβίρουν και τι σερβίρουν, για να έχουν μια βασική γνώση. Είναι, μπορώ να πω ότι, επειδή είναι ο 25ος χρόνος που ασχολούμαι με το κρασί, μπορώ να πω ότι έχει γίνει μεγάλο άλμα και ειδικά στο νησί τα περισσότερα εστιατόρια έχουν καλές ενημερωμένες λίστες, όχι μόνο με κεφαλονίδικα εμφιαλωμένα κρασιά, αλλά και με κρασιά από την υπόλοιπη Ελλάδα και μπορώ να πω και από τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα είναι ανοιχτός, αρχίζει και διαβάζει και ο επαγγελματίας και θέλει να μάθει, γιατί ξέρει ότι και θα βελτιώσει την κουζίνα του βάζοντας ένα καλό εμφιαλωμένο κρασί αντί να το βαθμίσει με ένα χύμα κρασί. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θέλω να πω ότι αναδεικνύει και ένα πιάτο καλύτερα με ένα εμφιαλωμένο κρασί. Γιατί είναι φρουτώδες, είναι προστατευμένο και είναι πολύ καλά, έτσι, πιο ισορροπημένο, ας πούμε, και το κομμάτι του σέρβις. Θεωρώ θέλει λίγο δουλειά ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει στην Κεφαλονιά τα εινοποιεία που υπάρχουν, υπάρχει κάποιος σύλλογος, υπάρχει κάποια ένωση η οποία κινείται και στο επίπεδο και της εμπορικής πολιτικής και της αλληλεγγύης αλλά και της επαφής με την κυβέρνηση, διότι τώρα τελευταία και από ό,τι είδα και στο ρεπορτάζ είχατε τις προηγούμενες μέρες και την επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού, της κυρίας Ζαχαράκης, η οποία και εγώ όσες φορές έχω μιλήσει μαζί της προσπαθεί να στηρίξει και το κομμάτι των προϊόντων και του εναλλακτικού τουρισμού, και νομίζω ότι ο εινοτουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως.
εδώ και περίπου ένα μήνα έχουμε ιδρύσει το Σύνδεσμο Ηνοποιών Κεφαλινίας, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη. Είμαστε εμείς, το Τζεντιλίνι, ο Συνεταιρισμός Ρομπόλων της Κεφαλινίας, ο Σκλάβος, είναι όλοι οι καλοί διαλωτές ποιοτικού ίνου στο νησί. Άσχετα υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος πάνω από 5 χρόνια, αλλά τώρα το δώσουμε και μια νομική μορφή. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τον κεφαλονίδικο αμπελώνα και να κάνουμε ενέργειες εξωστρέφειας και ενέργειες ενημέρωσης του καταναλωτή για τα κρασιά του νησιού μας. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Ζαχαράκη, είχαμε μια συνάντηση τις προάλλες. Εγώ έχω εκπλαγεί από τη γνώση που πάνω στο κομμάτι του τουρισμού και του εινοτουρισμού. Ήταν πάρα πολύ καλοδιαβασμένη. Εμείς περάσαμε τις ιδέες που έχουμε, γιατί τις υλοποιούμε ούτως ή άλλως. Ακόμα και χωρίς την βοήθεια του κράτους, εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μας βοηθήσει, ήταν ευχή έργων. Αλλά βλέπω ότι είναι πολύ ενημερωμένη και ήδη μας δεσμεύτηκε ότι θα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι να υλοποιήσουμε ορισμένα πράγματα που έχουμε ήδη βάλει στόχο. Παράδειγμα, αυτό το μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Ο γαστρονομικός και ο εινοτουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικά στο νησί. Εμείς έχουμε αρκετό τουρισμό από την Αγγλία, το οποίο οι περισσότεροι έρχονται για το θάλασσα και για να ξεκουραστούν και για τη θάλασσα. Εσύ όμως, μέσα από την εμπειρία σου αυτά τα χρόνια και από τους επισκέπτες που έρχονται στο εινοπείο, έχεις πάρει κάποιο μήνυμα ότι αρχίζει να έρχεται κόσμος, ας πούμε, στην Κεφαλονιά, ο οποίος ασχολείται με το κρασί και βάζει και αυτόν τον προορισμό για αυτόν τον λόγο στο... Απόλυτα, Αντώνη. Γιατί το βλέπουμε τόσα όλα αυτά τα χρόνια ότι έρχεται ο τουρίστας και θέλει να γεμίσει τις ώρες του ποιοτικά, μαθαίνοντας στην περιοχή, μαθαίνοντας το τοπικό προϊόν. Και όχι μόνο το κρασί, ακόμα και το μέλι, ακόμα και το τυρί. Πηγαίνει σε τυροκομεία, πηγαίνει σε τυποποιητές λαδιού και μελιού. Αλλά στο κομμάτι του κρασιού μπορώ να σου πω ότι δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι του ενοικιαστικού από το 97. Είναι κάθε χρόνο και πιο δυνατό. Και μπορώ να σας πω ότι όχι μόνο έρχονται και πιο ενημερωμένοι. Δηλαδή βλέπεις ότι έρχονται και οι repeaters, έρχονται στο οποίο δοκιμάζουν τι καινούργιο έχει βγάλει, σε ρωτάνε. Άρα ψάχνονται. Δεν είναι πια ένας τουρίστας ο οποίος θα έρθει να κάνει την παραλία, θα πει μια μπύρα και θα φύγει. Θέλει να εξερευνήσει λίγο το τοπικό κομμάτι. Προφανώς βοηθάει και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ψηφιοποίηση των πάντων. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα και εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα application για το κινητό μέσω Siemens κιόλας για τα εινοπεία, το οποίο θα μπορούμε να. Ο τουρίστας να σκανάρει ένα κωδικό πάνω από μια ταμπέλα, να του βγαίνει ένα application, να του δείχνει το χάρτη με τα εινοπεία του νησιού και να μπορεί μέσα από αυτό το χάρτη να κάνει και booking και φυσικά να δει τι προσφέρει το κάθε εινοπείο και όχι μόνο, και να δει και τα διάφορα άλλα αξιοθέατα ή εστιατόρια ή τι άλλο μπορεί να κάνει γύρω στην περιοχή που βρίσκεται το κάθε εινοπείο. Υπάρχουν πολλά στο μυαλό μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Εγώ να προσθέσω, και κάτι άλλο στο μυαλό σας, επειδή ξέρεις εσύ την αδυναμία μου και τη γνώση μου γύρω από τον αθλητικό τουρισμό. Ναι. Θα ήταν μια πολύ ωραία σκέψη κάποια στιγμή, πίνοντας ένα ωραίο κρασάκι εκεί στο υπέροχο εινοπείο σου, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια στιγμή είτε τρέξιμο είτε ποδήλατο δρόμους κρασιού και να βάλουμε τους αθλητές να περνάνε ή να ενώνουν τα εινοπεία ενός τόπου και να περνάνε μέσα από τους αμπελώνες κοντά, τρέχοντας ή ποδηλατώντας, συνδυάζοντάς το και με ομιλίες έμπνευσης γύρω από την ιστορία αλλά και από το κρασί. Αν θέλετε, πάτε και βολιμπόντας απέναντι στο Λεξούριο, είναι πολύ εύκολο. Και αυτό γίνεται. Εγώ το βάζω λοιπόν στην άκρη και μπορούμε κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να συνδυάζεται αυτό που λέμε ο θεματικός τουρισμός, να μπορεί να συνδυάζονται όλοι μαζί. Πάμε λίγο τώρα να κλείσουμε και με τη γεύση. Έρχεται Πάσχα. Με τι πρέπει να συνδυάσουμε το πασχαλινό μας τραπέζι? Εγώ θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πάντα θα σίγουρα κρασί. Πάει με τα πάντα. Θεωρώ ότι ένα καλό εμφιαλωμένο κρασί θα είναι τέλεια με τα πασχαλινά εδέσματα. Πολλοί μου έχουν πει ότι λευκό κρασί, ψάρι, κόκκινο κρασί, κρέας. Εγώ θα πήγαινα μια ρομπόλα με το αρνάκι του σούφλας, γιατί επειδή έχει πολύ μεγάλες οξύτητες η ρομπόλα και έχει αρκετό φρούτο, μπορεί να συνδυαστεί πανέμορφα μαζί με το αρνί. Με μαγειρίτσα θα πήγαινα σε ένα πιο βαρύ κρασί, σε ένα βοστιλίδι, που είναι και αυτό πάρα πολύ νόστιμο. Και
χωρίς να θέλουν να. Μπορώ να πω και μια μαυροδάφνη ξηδή, η οποία αυτή θα μπορεί να, να πάει και αυτή με το αρνί, γιατί και, αυτές, και αυτό το κρασί έχει αρκετές οξύτες, οι οποίες μπορεί να σπάσει το λιπαρό στοιχείο και να ισορροπήσει το πιάτο. Θεωρώ ότι αν έχεις καλή παρέα, καλό φαγητό και καλό καιρό και καλή ψυχολογία, όλα θα πάνε καλά και όλα θα. Και όλα οι. Πώς το λένε, έχουν πιο μεγαλύτερη νοστιμιά. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή κουβέντα. Να ευχηθώ καλή δύναμη στην ένωσή σας, γιατί αφού είπες ότι είναι τώρα γεννήθηκε, είναι ακόμα στη θερμοκοιτίδα που λένε. Έτσι, ένα μήνα, δεν είπες. Εδώ και ένα μήνα έχει γεννηθεί. Ήδη ξεκινάμε τις πρώτες εκδηλώσεις. 10 με 13 Ιουνίου, με κάποιο δημοσιογραφικό ταξίδι που θα έρθουν εδώ πέρα κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι από το χώρο του κρασιού. Και πάμε μπροστά. Το θέμα είναι ότι να μας επιτρέψουν λίγο οι συνθήκες, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο δυσκίνητα τα πράγματα. Σωστά. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να σπείρουμε για να θερήσουμε στα επόμενα χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι πολύ σύντομα να ανταμώσουμε έτσι όπως ξέρουμε να ανταμώνουμε, χωρίς μάσκες, χωρίς αντισηπτικά, το συντομότερο δυνατό να τα καταφέρουμε και να τσουγκρίσουμε και τα ποτήρια μας και να απολαύσουμε τα κρασιά μας, να συνδυάσουμε και τον εινοτουρισμό με τον αθλητικό τουρισμό και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση εκεί σε όλους τους φίλους στην Κεφαλονιά και στο Ινοποιείο Τζεντιλίνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι και εγώ σε όλους υγεία, να είναι όλοι ασφαλείς και καλή Ανάσταση να έχουμε. Και εμείς εκτός από την Κεφαλονιά μπορούμε ίσως να ανταμώσουμε κάποια στιγμή και σε μια κοινή μας αγάπη την Αμοργό, έτσι να το λέμε γι' αυτό. Κάποια στιγμή έχουμε κοινούς φίλους και νομίζω ότι θα χαρούν και αυτοί να μας δουν. Και ο κοινός μας φίλος έκανε για το εμβόλιο χθες, οπότε κάτι θα περιμένουμε πώς θα είναι. Θα έχει πολύ. Και από εκεί θα είσαι εμβολιασμένοι, αυτό είναι σίγουρο. Σωστό. Λοιπόν, Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Αντώνη μου, καλώς ήρθατε. Και μόνο η εικόνα μας περιέγραψε ότι είσαι τώρα μέσα σε έναν αμπελόνα, φτάνει για να μας ταξιδέψει. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο και δείχνει 24 βαθμούς με ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Άρα μιλάμε για καλοκαίρι αυτή τη στιγμή. Πανέμορφα. Από τη συννεφιασμένη και βροχερή Αθήνα, καλημέρα. Να είσαι καλά.